Αυτοκράτηρα Ειρήνη. Η Αθηναία που σκότωσε ακόμη και τον γιο της για να ανέβει στον θρόνο του Βυζαντίου. Το 769 η Ειρήνη, μια πανέμορφη κοπέλα από την Αθήνα, παντρεύτηκε τον διάδοχο του Βυζαντινού θρόνου, Λέοντα Δέλτα. Ανάγνωση Λαζαρίδη Ιωάννα. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Το πώς επιλέχθηκε η ορφανή Αθηναία η Ειρήνη παραμένει άγνωστο σε αντίθεση με την ταραχώδη ζωή της. Ο σύζυγό τη και ο πατέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε. ήταν φανατικοί οικονομάχοι και επέλεξαν μία γυναίκα από την Αθήνα, την περιοχή της αυτοκρατορία που κατοικούσαν ω επιτοπλή των Η ομορφιά της Ειρήνη ήταν σίγουρα ένας καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή τη. Για να σιγουρέψει τη θέση τη, ορκίστηκε στον αυτοκράτορα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα εναντίον των εικόνων ο αυτοκρατόρας Κωνσταντίνος πέθανε το 775. Τον διαδέχτηκε ο γιος του, Λέων Δέλτα, και η Ειρήνη έγινε αυτοκράτηρα. Ο Λέων όμως έπασχε από και μετά από πέντε χρόνια πέθανε. Ο γιος της Ειρήνης και του Λέοντα, Κωνσταντίνος ο Έκτος, ήταν μόλις εννέα χρονών όταν ήρθε η ώρα να λάβει την εξουσία και η Ειρήνη άδραξε την ευκαιρία να κυβερνήσει αντί του γιού της. Ο στρατός δεν την ήθελε. Προσπάθησαν να στρέψουν κάποιον από τους αδελφούς του Λέοντα τέταρτου, αλλά δεν την ήξεραν καλά. Η Ειρήνη τους πρόλαβε και φυλάκισε τους αδερφούς σε μοναστήρι. Ακολούθησε ξεκαθάρισμα στο στρατό με φυλακίσεις και εκτελέσεις των αντιφρονούντων. Ήταν πια ελεύθερη να αφοσιωθεί στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος της αυτοκρατορίας, την οικονομαχία. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος Το 787 συγκάλεσε η Οικουμενική Σύνοδος στην οικια της Βυθινίας με την οποία δόθηκε επισήμως τέλος στη διαμάχη. Όμως ο λαός δεν ικανοποιήθηκε. Οι οικονομάχοι θεωρούσαν ότι έβγαιναν νικητές οι εικονολάτρες οι οποίοι είχαν την πεποίθηση ότι τα μέτρα ήταν υπερβολικά ήπια η Ειρήνη άρχισε να κάνει λάθη. Εστίασε όλη την ενέργεια και την προσοχή της στην οικονομαχία και παραμέλησε την ασφάλεια της αυτοκρατορίας από τους εξωτερικούς αρχθρούς. Σαρακινοί και Άραβες απειλούσαν τα εδάφη της αυτοκρατορίας και η Βασιλομήτορ αναγκάστηκε να αγοράσει την ειρήνη παραχωρώντας τους εχθρούς υπέρογκα ποσά. Ο στρατό προσπάθησε για ακόμα μία φορά να διώξει την αυτοκράτηρα και να επαναφέρει στον θρόνο το γιο τη Κωνσταντίνο, ο οποίο είχε μεγαλώσει και μπορούσε να κυβερνήσει. Η Βασιλομήτωρ κατάφερε να καταπνίξει την στάση, εξόρισε του συνομότες και φυλάκισε τον γιο τη. Όμω πριν προλάβει να χαρεί τον θρίαμβο τη, ξέσπασε επανάσταση στι ανατολικέ περιοχέ του Βυζαντίου και αυτή τη φορά η ειρήνη υπέκυψε στι πιέσει. Ο Κωνσταντίνο ανέλαβε επισήμω την αυτοκρατορία και φυλάκισε τη φιλόδοξη μητέρα του. Προσπάθησε να κυβερνήσει, αλλά αποδείχθηκε ανίκανο. Η εκστρατεία του στη Βουλγαρία απέτυχε παταγωδό και πολύ σύντομα αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια τη μητέρα του. Η επιστροφή της ειρήνης δυσαρέστησε τόσο το στρατό που εξεγέρθηκε εναντίον του. Η φυλακισμένη αδερφοί του Λέοντα του Τετάρτου προσπάθησαν να την εξοντώσουν, αλλά εκείνη τη ειρήνη του αποτελείωσε. Τύφλωσε τον μεγαλύτερο, έκοψε τη γλώσσα των υπολείπων και του εξόρισε από την αυτοκρατορία. Κανείς δεν θα έμπαινε εμπόδιο στο δρόμο της προς την εξουσία, ούτε καν ο ίδιος της ο γιος. Η συνωμοσία της ειρήνης εναντίον του γιού της. Το 793 ο Κωνσταντίνο ο έκτος ήταν αυτοκράτορα του Βυζαντίου και η Βασιλομήτωρ Ιρίνη πιστή σύμβολός του. Φαινομενικά, όλα κυλούσαν ήρεμα στη βασιλική οικογένεια, όμω η Ειρήνη δεν είχε καταθέσει ακόμα τα όπλα. Έπεισε τον Κωνσταντίνο να χωρίσει την νόμιμη σύζυγό του και να παντρευτεί την ερωμένη του Θεοδότη κίνηση του αυτοκράτορα συγκλώνησε τον το λαό που αντιμετώπισε τον ηγεμόνα ως μύχο και ανήθικο. Το αστέρι του Κωνσταντίνου άρχισε να σβήνει. Τα επόμενα βήματα της ειρήνης ήταν να σαμποτάρει την εκστρατεία του Κωνσταντίνου εναντίον των Αράβων. Λίγο πριν ξεκινήσει ο στρατός για την Ανατολή, αγγελιοφόροι που είχαν πληρωθεί από την ειρήνη ενημέρωσαν τον αυτοκράτορα ότι οι Άραβες υποχώρησαν ο Κωνσταντίνος τους πίστεψε και εγκατέλειψε την εκστρατεία. Αποτέλεσμα ήταν να χαρακτηριστεί διλός από το λαό που δεν γνώριζε για την κοροϊδία της ειρήνης. Η Βασιλομήτωρη είχε πια καταστρέψει τη δημόσια εικόνα του γιού της και αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα για το τελειωτικό χτύπημα. Τον Ιούλιο του 796 η Ειρήνη συνέλαβε τον Κωνσταντίνο όταν επέστρεφε από τον υπόδρομο μεταφέρθηκε στα ανάκτορα και κλείστηκε στην αίθουσα της Πορφύρας το δωμάτιο που γεννήθηκε. Η Ειρήνη διέταξε να τον τυφλώσουν και η εντολή εκτελέστηκε με τέτοια σφοδρότητα που ο Κωνσταντίνος πέθανε από αιμορραγία μετά από λίγες ημέρες. Η Βασιλομήτωρ ήταν πια ελεύθερη να γίνει αυτοκράτηρα αφού είχε μόλις δολοφονήσει το γιο της. Η πρόταση γάμου από τον Καρλομάγνο. Ο λαός δεν συγχώρησε ποτέ την ειρήνη για τη δολοφονία του γιού της και νόμιμου αυτοκράτορα. Η ειρήνη προσπαθούσε μάταια να κερδίσει την εύνοια του κόσμου παραχωρώντας φοροαπαλλαγές και κάθε είδους οικονομική ελάφρυνση. Το μόνο όμως που κατάφερε ήταν να ρημάξει το θησαυροφυλάκιο της αυτοκρατορίας. Οι σύμβουλοι τη αν μεταξύ του και εποφθαλμιούσαν για το θρόνο, γιατί ήξεραν ότι η κυριαρχία τη ειρήνη ήταν εξαιρετικά ευθραυστή. Τα Χριστούγεννα του 800, ο πάπας Λέων ο Τρίτο έστεψε τον Καρλομάγνο αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Ήταν μια φοβερά προσβλητική κίνηση, γιατί σήμαινε ότι ο Πάπας δεν αναγνώριζε την ειρήνη ως αυτοκράτηρα. Ο Καρλομάγνος τότε έκανε πρόταση γάμου στη 40χρονη ειρήνη για να ενώσει τη Δύση με την Ανατολή. Η αποδοχή της πρότασης ισοδυναμούσε με νομιμοποίηση του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα. Μια τέτοια κίνηση θα εξαγρίωνε το λαό που δεν μπορούσε να δεχτεί δύο ηγεμόνες, ο ένας εκ των οποίων ήταν ξενόφερτος και βάρβαρος. Κάθε στιγμή που περνούσε και η Ειρήνη δεν απέριπτε την πρόταση, η δημοτικότητά της έπεφτε όλο και πιο χαμηλά. Το 802 οι εχθροί της Ειρήνης κατάφεραν να την νικήσουν. Αυτοκράτορα στέφθηκε ο πρώην λογοθέτης του Γενικού, δηλαδή Υπουργός Οικονομικών, Νικηφόρος. Η Ειρήνη εξορίστηκε στη Λέσβο, όπου πέθανε ένα χρόνο μετά, στις 9 Αυγούστου αφήσε πίσω της μία παρικμασμένη αυτοκρατορία με κατεστραμμένη οικονομία και τεράστιες εδαφικές απώλειες. Τα pod του του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.